Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Περισσότερες από 3.500 αιτήσεις υποβλήθηκαν από ασφαλισμένους οφειλέτες στις πρώτες 5 ώρες λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας του ΕΦΚΑ για τη ρύθμιση οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία σε έως 120 δόσεις. Ενώ συνολικά την επισκέφτηκαν 30.000 ασφαλισμένοι. Πιο συγκεκριμένα, από την 1 το μεσημέρι που λειτουργήσε η πλατφόρμα του ΕΦΚΑ έως τις 7 το απόγευμα, την είχαν επισκεφτεί 24.000 μη μισθωτοί, ενώ 6.000 εργοδότες είχαν επισκεφτεί την πλατφόρμα του ΚΕΑ. Δυναμικά ξεκίνησε το 2019 για την αγορά γραφείων στην Αθήνα, καθώς λόγω της έλλειψης νέων χώρων οι επενδυτές αγοράζουν σχεδόν ό,τι ποιοτικό κτίριο βγαίνει προς πώληση σε λογική τιμή. Τους 3 πρώτους μήνες του έτους καταγράφηκαν 13 συμφωνίες συνολικού ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ για το σύνολο του πρώτου εξαμήνου το ποσό αυτό αναμένεται να διπλασιαστεί. Στην Αθήνα αναπτύσσονται μόλις 65.000 τετραγωνικά μέτρα νέων χώρων γραφείων, κάτι το οποίο σημαίνει πως η προσφορά θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Ως τον κορυφαίο προορισμό παγκοσμίως για το 2019 στην κατηγορία καλύτερο νησί στην Ευρώπη ψήφισαν την Σαντορίνη οι αναγνώστες του καταξιωμένου αμερικανικού ταξιδιωτικού περιοδικού Global Traveler, που απευθύνεται σε υψηλόβαθμα στελέχη εταιριών που συνηθίζουν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Στην πρώτη δεκάδα των καλύτερων νησιών της κατηγορίας περιλαμβάνονται τόσο η Μύκονος όσο και η Κρήτη, καταλαμβάνοντας την 3η και 8η θέση αντίστοιχα. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.